Δύσκολο αυτό που είπες τώρα για το ότι ήρθες από μια άλλη χώρα. Κοίτα, και μιλάει εκπληκτικά. Βρέθηκα στα 10 μου στην Αθήνα. Μπήκα σε ένα δημοτικό, τρίτη-τετάρτη δημοτικού, χωρίς να μιλάω. Από την Κρυμαία, σωστά. Και βρέθηκα, ας πούμε, στο τέλος να παίζω στα ελληνικά, ξέρω εγώ, Άμλετ. Φοβερό. Είναι, ξέρεις, είναι μια... Απαιτεί αυτό το πράγμα. Μιλάμε και για μια γλώσσα, η ελληνική. Μια γλώσσα. Να το καταλάβει και ο κόσμος, αν πιθανότατα. Δεν είναι μόνο η γλώσσα, η γραμματική που λέμε το συντακτικό. Είναι φυσικά και κάποιοι επιτονισμοί που υπάρχουν. Ξέρεις, καλά, και η προφορά είναι, βρε Ιβάν. Τώρα τι μου λέει, μιλάς άριστα ελληνικά. Αυτό προϋποθέτει μια αποδόμηση για να μπορεί να ξαναχτίσει αυτό που θέλει. Τελείως διαφορετική γλώσσα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Το κομμάτι τη. Μισό λεπτό. Καταγωγή από Ρωσία και η μαμά Ελληνίδα. Ρωσία, Ουκρανία, Κρυμαία. Ωραία. Το λέμε έτσι όπως Κρυμαία, είναι. Ναι. Το λέω για να καταλήξουμε και στη γλώσσα. Αυτή τη στιγμή, στην κόρη σου, ας πούμε, μιλάς ελληνικά, ναι. Μιλάς και μαθαίνεις αυτό που λέμε δίγλωσσα παιδιά. Της μιλάς σε άλλη γλώσσα για να μαθαίνει ταυτόχρονα. Σχετικά με την κόρη μου, δεν ξέρω, ήθελα να είμαι ο εαυτός μου χωρίς είναι να. Μικρούλα, βέβαια, πόσο είναι τώρα. Δυόμιση. Μόλις δυόμιση. Θα ζήσει. Είναι γρήγορα τα κορίτσια. Ναι. Ήθελα να είμαι ο εαυτός μου. Οπότε δεν είναι, ξέρεις, δεν. Πώς να το πω. Δεν περιορίστηκες. Να μιλήσει καιρός και τα λοιπά. Εντάξει, υπάρχει και μια γιαγιά, υπάρχει και ένας αδερφός μου. Θα βρεθεί ούτως ή άλλως στο περιβάλλον αυτό. Η μάνα μου λέει ότι πρέπει να της μιλάω περισσότερο. Το λέω, ξέρεις, γιατί το συζητάμε πολλές φορές. Το έχω συζητήσει και με άλλους γονείς. Θεωρώ μεγάλο προνόμιο να μπορεί να, από πολύ μικρή ηλικία, ακόμα και από μωρό, να μπορούν ή οι δύο γονείς, ένας να μιλάει μία συγκεκριμένη γλώσσα και ο άλλος, πούμε, ελληνικά, ναι. Για να μαθαίνει ταυτόχρονα και να είναι αυτό το προνόμιο που άλλα παιδιά ξεκινάνε και διδάσκονται. Τα μικρά παιδιά σε μικρή ηλικία, ξέρεις, λειτουργούν σαν σφουγγάρια. Ναι, γι' αυτό και ίσως πρέπει, ας πούμε, λένε ότι αν είναι για μία έξτρα γλώσσα, πρέπει να τη μάθουν από μικρή. Το σκέφτεσαι αυτό στο τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Έχεις αυτή τη ματιά του γονιού, αλλά πιο εμπιστευμένη την ανησυχία. Γιατί. Εγώ θα προσπαθήσω να της δώσω ό,τι υλικό υπάρχει και από εκεί και πέρα θα επιλέξει και μόνη της. Όπως είναι ωραίο να μιλάμε δύο-τρεις γλώσσες, αλλά είναι και μια δυσκολία επίσης. Mm-hmm. Ας πούμε, το να είσαι, ξέρεις, σε μια μετριότητα και στο ένα και στο άλλο. Mm-hmm. Ναι. Να μην κατακτήσει το επίπεδο, το λεκτικό. Ναι, αν και εντάξει.